Ramustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από την έναρξη της λειτουργίας αυτού του κοινωνικού παντοπολίου και θεωρώ ότι ήταν μια ανάσα ζωής, ήταν μια ανακούφιση από τις δυσκολίες που βιώνουν στην καθημερινότητά τους οι συνάνθρωποι μας. Και μόνο ότι 165 αιτήσεις υποβλήθηκαν στην Επιτροπή του Παντοπολίου, η οποία συγκροτήθηκε με το σκοπό να διασφαλίσει αυτούς που θα ενισχυθούν, δηλαδή να διασφαλιστούν οι κοινωνικές αυτές ομάδες που πραγματικά δυνατούν να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη είδη διατροφής, είναι πολύ σημαντικό. Καθότι οι 165 αυτές οικογένειες που έχουν βοηθηθεί μέχρι σήμερα είναι 336 άτομα. Οι οποίοι ανακουφίστηκαν, ενισχύθηκαν και κυρίως αυτή η βοήθεια ήταν τόσο αρκετά μεγάλη που πιστεύω ότι θα τους αφήσει περιθώριο να εξοικονομήσουν χρήματα για την κάλυψη κάποιων άλλων βασικών αναγκών τους. Άρα η προσφορά του Παντοπολίου ήταν ουσιαστική. Αλλά και επιπλέον η Ιερά Μητρόπολη μας διένυμε σε άλλους 520 αναξιοπαθούντας μέσω των ενωριών και εκεί τρόφιμα, χωρίς βέβαια να υποβάλλουν αυτοί οι άνθρωποι όλοι αιτήσεις για την βοήθεια αυτή, αλλά είχαν την ανάγκη της βοήθειας και της συμπαράστασης από τη Μητρόπολη. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως φιλανθρωπικό και μια προσφορά της, με τη βοήθεια, όπως και εσείς είπατε, και της περιφέρειας και του Δήμου και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων. Θα έλεγα δε και την συγκινητική ανταπόκριση και των σχολείων και του λαού μας, του απλού ανθρώπου, ο οποίος καταφθάνει στο Παντοπολίο και προσφέρει από το περίσσευμα της καρδιάς του και ανεξάρτητα, θα μου επιτρέψετε να πω, και από την κοινωνική του θέση ή ακόμα και την πολιτική του ιδεολογία. Γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτή η δράση του κοινωνικού παντοπολίου ήταν καθολική η στήριξή της, η οποία μας δίνει και περιθώρια για να συνεχίσουμε. Και δεν είναι μόνο για αυτές τις μέρες το παντοπολίο, όπως σήμερα ας πούμε είναι ανοιχτό. Από το πρωί 10, από τις 10 η ώρα μέχρι τις 1-2 θα είναι ανοιχτό και το απόγευμα πάει θα είναι ανοιχτό για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και αυτή τη εβδομάδα. Έτσι κάθε εβδομάδα θα είναι ανοιχτό κάθε Τετάρτη και ελπίζουμε ότι όλοι μας δεν θα σταματήσουμε να προσφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια της Ιεράς Μητροπόλεως ώστε να συνεχίσουμε, γιατί πιστεύω ότι θα υπάρχουν συνέχεια άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν ανάγκη κάποιες βοήθειες. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι πολλοί ήταν οι εθελοντές που δραστηριοποιήθηκαν σε αυτό το χώρο του Παντοπολίου και που προσέφεραν ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χώρο τους, τη γνώση τους και τον κόπο τους για να μπορέσουμε να το στήσουμε. Τους ευχαριστώ όλους αυτούς και πιστεύω ότι τώρα πλέον πρέπει να πάρουμε θάρρος και όλη αυτή η προσπάθεια μας έδωσε το θάρρος και την ελπίδα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση μιας επόμενης δράσης της Ιεράς Μητροπόλεως μας, που θα είναι η προσφορά τώρα πλέον και ειδών ένδυσης και υπόδεισης. Α, μάλιστα. Και να επεκτείνουμε λιγάκι ακόμα και αυτή την προσφορά της Μητροπόλεως. Θα τολμήσουμε να έχουμε και τη δυνατότητα να δώσουμε σε παιδιά που δεν έχουν και παιχνίδια και ίσως και βιβλία για να μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές δύσκολες στιγμές της οικογένειας. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.